τα υπερκόσμια και ασώματα 10 αγγελικά τάγματα όταν επιήθησαν στην αρχή ετοποθετήθησαν από τον Άγιον Τριαδικών μας Θεόν εις τον Αγγελικών Παράδεισον σε έναν τόπον που είναι αποκλειστική κατοικία των Αγγέλων ο οποίος είναι της ακτής του Θείας Δόξης του απάβγασμα και ενώ ήταν δεύτερη νόες και δεύτερα πότα ελούζονταν πυκνός και τους εμβοβάρτιζε ο Θεός μας δια ακτής του φωτισμού. Σε κάθε έλαμψη, σε κάθε αποκάλυψη, σε κάθε πληροφορία, σε κάθε επικοινωνία του Αγίου Θεού μας με τα αγγελικά αυτά τάγματα, βολίδες μεγατόνων ακτής του φωτός εκπέμποντο από τον Θεό προς αυτούς. Και στη συνέχεια αυτοί τα μεταβίβαζον εις τα κατώτερα αγγελικά τάγματα. Πρώτα εις τον τότε αιωσπόρον και αυτός στη συνέχεια εις το τάγματος τον αγγελικό κολοφό αντεστίας δόξης και μετά εις τα σεραφείμ, τα χερουβείμ, τους θρόνους και ούτω καθεξής μέχρι και το κατώτατο των αγγέλων. Έγινεν οι πτώσεις του πρώτου τάγματος δυστυχώς λόγω της υπερηφανίας του νοός των εξέπισων, έγιναν οι δαίμονες, παρέμειναν τα υπόλοιπα αγγελικά τάγματα και παρέμειναν εις τον ίδιον αυτόν τόπον. Όμως με το στόμεν καλός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, ο Άγιος Θεός μας του έδωσε το δικαίωμα και την εξουσία και το διακόνημα καλύτερα να είναι ο προεξάρχων όλων των 9 αγγελικών ταγμάτων. Όχι μόνον αξιωματικός, αλλά και χαρισματικός. Από εδώ και πλέον όλες οι χάριτες θα μεταβιβάζονται από τον Μιχαήλ στα υπόλοιπα αγγελικά τάγματα, διότι ξέρετε υπάρχει αυστηρός ιεραρχία εις τους αγγέλους. Όλα μεταβιβάζονται με απόλυτη τάξη και αγγελική αρμονία, με την απόλυτη έννοια, που είναι αδιανόητη και ανέκφραστη στους ανθρώπους. Δεν υπάρχει τέτοια τάξη και τέτοια αρμονία και τέτοια πνευματική μεγαλοπρέπεια που βασιλεύει εις τους αγγέλους. Είναι ο Θεός της τάξεως και της ειρήνης, όπως την εννοούν οι άγγελοι, όχι όπως την βιώνουμε εμείς. Και αυτό το πράγμα εκφράζεται και βιώνεται όπως οι άγγελοι ακριβώς το αισθάνονται. Αυτό εκράτησε χιλιάδες χρόνους μέχρι να σαρκωθεί ο Χριστός μας. Πλήρης Πνεύματος Αγίου αυτά τα μακάρια όντα, δια Πνεύματος Αγίου που είχαν και το προφητικό χάρισμα εις τους εαυτούς των, ήταν γνώστες ότι κάτι περισσότερο είναι ο Θεός από ό,τι βλέπουν. Κάτι περισσότερο επιθύμουν, αλλά δεν ήταν στη θέση να το ειδούν. Μέχρι την σάρκωση του Χριστού μας έβλεπαν οι άγγελοι ως φώτα νοερά, ως οφθαλμή χερουβική που είναι το άκτιστο φως που έβγαινε από την μακαρίαν φύση και θείαν ουσία του. Αυτό τους διασκέδαζε, αυτό τους παρηγόρη, αυτό τους έτρεφε, αυτό ήταν το φαγητό και το ποτό των αγγέλων. Να είναι αλουσμένοι μέσα στο άκτιστο φως, αλλά και έφονται από αυτό. Και όπως σας είπα, πατέρες μου, σε κάθε προσωπική αποκάλυψη καινούργιες δέσμες φωτοχυσίας εκπέμπονται προς αυτούς και ύξανον την λαμπρότητα και του αγγελικού παραδείσου και της προσωπικής των φωτοχυσίας. Είναι σαν όπως βάζει ένα στρατηγός ένα παράσημο σε κάποιον μικρό αξιωματικό. Στην αρχή έχει ένα, μετά έχει δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, δέκα και ούτω καθεξής. Αυτά πνευματικώς λαμβανόμενα. Όμως δια Πνεύματος Αγίου εγνώριζαν πως κάτι περισσότερο θέλουν να δουν και υπάρχει, αλλά δεν ήταν σε θέση. Δεν είχε ακόμη σαρκωθεί ο Θεός. Και μεταβίβαζε αυτήν την δόξα
και αυτή την πνευματική έτσι θεογνωσία και εμπειρία ο αρχιστράτηγος Μιχαήλ στα υπόλοιπα αγγελικά τάγματα ιεραρχικός. Όταν όμως 490 χρόνια πριν από την σάρκωση του Χριστού μας εις την Βαβελώνα πενθείς ο αρχάγγελος Γαβρίλ προς τον Αγιώτατον προφήτην Δανιήλ που ήταν εχμάλωτος εκεί στον Αβοχοδονόσορο και αυτό είναι γεγραμμένο εις τις προφητείες του κεφάλαιον 9 στίχος 24 συγκεκριμένα. Εκεί αναφέρεται δια τη μεγάλη προφητεία του συμβολικά και αλληγορικά. Τα γράφει κωδικά. Πρέπει να γίνει αποκρυπτογράφηση της προφητείας. Ότι μετά από 70 εβδομάδες θα έρθει τοποθούμενον. Θα γίνει η σάρκωση του Θεού Λόγου. Πρώτος το μαθαίνει ο Γαβρίλ και όχι ο Μιχαήλ. Πέμπεται, κάνει την υπακοή του, υπακούει ο Δανιήλ, το γράφει κωδικός ότι μετά από 70 εβδομάδες θα έρθει ο Μεσσίας, ο αναμενόμενος Μεσσίας, ο προφητευτής από όλους τους Αγίους, από το πρωτευαγγέλιο του Αδάμ, ότι από το σπέρμα θα γεννηθεί ο αναμενόμενος που θα συντρίψει την κεφαλή του πνευματικού δράκοντος του Σατανά και στη συνέχεια το μεταβιβάζει εις τον Αρχάγγελον Μιχαήλ και αμφότεροι Γαβρίλ και Μιχαήλ στα υπόλοιπα αγγελικά τάγματα. Από τότε έχουμε δύο αρχηγούς στους αγγέλους, και τον Μιχαήλ και τον Γαβρίλ, εις πάντα στους αιώνες. Διότι δεν είναι μικρό πράγμα και ένας άγγελος να υπακούσει ότι ένας Θεός, όπως τον γνώριζαν οι άγγελοι, με την εμπειρία των αγγέλων, με την θεογνωσία των αγγέλων, πως θα λάβει μορφή πεπερασμένη. Εν βρωτία μορφή θα σαρκωθεί το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, όχι μόνο να το πιστέψει αλλά και να το κηρύξει. Ξέρετε, οι άγγελοι δεν έχουν λογισμούς, δεν έχουν σκέψεις, διότι αυτά τα μακάρια πλάσματα δεν έχουν έλλειψη γνώσεως, δεν έχουν έλλειψη μνήμης, τα ενθυμούνται όλα, είναι πλήρη κατά πάντα, δεν τους λείπει τίποτα και ουδέποτε θα τους λείψει. Επομένως, ό,τι έχουν το μεταβιβάζουν από αγάπη, μιμούμενα το Θεό που είναι όλος αγάπη. Έτσι λοιπόν είναι αυτά τα δεύτερα φώτα. Λοιπόν, από το 490 και ενδεύθεν και στους αγγέλους παρατηρείται μία αναταραχή ειρηνική όμως. Μια γλυκιά αναμονή, ότι σαν να λέμε κατά το κοσμικό, σαν επιτροπή έκφρασης, κάντε παιδιά λίγη υπομονή, σε λίγο θα δούμε και εμείς το προδούμενο. Θα δούμε τον Θεό με τους αγγελικούς οφθαλμούς. Αυτά τα πλάσματα που είναι μέσα εις τον αιώνα, που είναι μια άχρονη χρονικότητα, πέρασαν τα 490 χρόνια και έγινε η σάρκωση και είδαν εκείνο το βράδυ της 25ης Δεκεμβρίου μέσα στο σπήλαιο της Βηθλέμ οι άγγελοι με τους αγγελικούς οφθαλμούς των Θεών εμπεπερασμένη βρωτία μορφή. Πρώτα η Παναγία μας, Ιωσήφ ομνήστων, οι καλυπημένες, όλοι οι άγγελοι. Παρέστησαν όλοι οι άγγελοι, δεν έλειψε κανένας από το μακάριο θέαμα, διότι όπως λέγει ο Άγιος Ιησούς Αποχήτης και όλοι οι πατέρες, όπου είναι ο Θεός, εκεί είναι και όλοι οι άγγελοι, διότι το κέντρο των αγγέλων είναι ο Θεός και τα μάτια των αγγέλων βλέπουν τον Θεό. Δεν κοιτάζουν πουθενά άλλου, δεν τους απασχολεί κανένας λογισμός. Μόνο να βλέπουν τον Θεό, να απολαμβάνουν τον Θεό, να ασχαλούνται με τον Θεό και να κάνουν την υπακοή της εντολής του, τίποτα άλλο. Δεν έχουν δύο λογισμούς, έχουν μόνο έναν λογισμό, αυτόν. Και αυτός ο λογισμός είναι μονοειδής, ενοειδής, τους ενώνει, δεν τους διασπά και ενώνει και τα υπόλοιπα όντα όσοι πιστεύουν στον έναν λογισμό. Πώς λέμε, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, η ευχή που είναι ένας λογισμός ενώνει τα διαστότα των λογισμών, αυτά τα κατακομματιασμένα των λογισμών λόγω των παθών μας και των αματιών, των τόσων πολλών ενθυμίσεων, σιγά σιγά τα κλαδεύει, τα ενοποιεί, τα μορφώνει, τα χαριτώνει, τα ομορφαίνει και στο τέλος μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος να έχει μόνο ένα λογισμό να περιφέρεται στη διάνοια του, μόνο η ευχή του Χριστού μας. Οι άγγελοι λοιπόν είδαν τον Χριστό, τον σεσαρκωμένο πλέον Χριστό μας, όχι όπως τον βλέπουν οι άνθρωποι,
διότι άλλη χάρη έχουν οι άνθρωποι και άλλη χάρη έχουν οι άγγελοι. Η Παναγία τον έβλεπε καθαρότερα, έχει πιο πολύ χάρη από τους αγγέλους. Μετά το βλέπουν οι άγγελοι. Αυτά τα πλάσματα που όπου και να πάνε λάμπουν από τον άκτιστο φωτισμό, εκεί στην σάρκωση του Χριστού, εκεί στο σπίτι του Βηθλέμ, εφωτίζονται από τον Χριστό μας. Έβλεπαν ότι εκείνο το βρέφος λάμπει πιο πολύ από όλους τους μακαρίους αγγέλους, από όλο τον Παράδεισο. Και όχι μόνο λάμπει περισσότερο, αλλά αυτός είναι η πηγή του φωτισμού των. Από αυτόν παίρνουν, αυτή είναι η γεννήτρια. Αυτός παράγει το φως, είναι το ίδιο το φως. Από τη δόξα του που βγαίνει από την ουσία του, από τη φύση του, τους φωταγωγεί όλους. Και έτσι λοιπόν διαφορετικά βλέπαν οι άγγελοι τον ξεδερκωμένο Χριστό, διαφορετικά οι άνθρωποι. Αυτό το λέγω διότι έχει σχέση με τη μεταμόρφωση αυτό το λεγόμενο. Αλλιώς το βλέπαν μέχρι τότε, άλλη εμπειρία είχαν μέχρι τότε, έβλεπαν μόνο το άκτιστο φως. Τώρα βλέπουν την πηγή του άκτιστου φωτός, αλλά το θαυμαστό είναι ότι το βλέπουν με μορφή ανθρώπου. Γυρίζουν, βλέπουν την Παναγία, τον Ιωσήφ τον Νίστορα, τους καλοσποιημένους, εκείνα τα αθώα ματάκια που βλέπουν τον Χριστό μας, τους υπολείπους ανθρώπους, βλέπουν τον Χριστό, κάνουν τη σύγκριση. Οι άνθρωποι μοιάζουν με τον Θεό. Όλα τα πρόσωπα των ανθρώπων, όλοι οι άνθρωποι από εδώ και πέρα, θα μοιάζουν με τον Θεό και ο Θεός με τους ανθρώπους. Δεν το γνωρίζουν οι άνθρωποι, το γνωρίζουν οι άγγελοι. Βέβαια μέσα στην Ορθοδοξία αρχίζεται αυτή η γνώση να βιώνεται σιγά σιγά με τη θεραπεία των μαθών, με την ευχή, με τη μυστηριακή ζωή, αλλά οι υπόλοιποι λαοί της γης δεν το γνωρίζουν. Το γνωρίζουν όμως οι άγγελοι. Όπως λένε οι πατέρες, το πρόσωπο ενός ανθρώπου θα δει τον Χριστό. Αυτό το βιώνουν οι ουράνιοι άγγελοι με την απόλυτη έννοια. Άσχετα αν έχουν τόσα αμαρτήματα και τόσα πάθη, διότι οι άγγελοι όσα παθείς από αυτός βλέπουν χωρίς λογισμούς, ούτε χαίρονται ούτε λυπούνται, ούτε βλάπτονται ούτε αλλοιώνονται. Μόνο βλέπουν και βλέπουν απαθώς και αγίως. Και έτσι λοιπόν δεν μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος πώς βλέπουν οι άγγελοι τους ανθρώπους, ούτε εμείς μπορούμε να φτάσουμε να βλέπουμε με αυτή την έννοια, σε αυτό το μεγάλο χάρισμα. Από εκεί και μετά έχουμε μία άλλη αίσθηση του φωτισμού του ακτίστου των αγγέλων και των Αγίων. Μετά όμως την ανάληψη του Χριστού μας, από εκεί και μετά πλέον έχουμε το πλήρωμα της μακαρίας θέας των αγγέλων. Τώρα απολαμβάνουν και θα απολαμβάνουν με την απόλυτη έννοια οι άγγελοι που τον βλέπουν εκεί στο θρόνο το δεδοξασμένο, ως άνθρωπο καθήμενο εκεί στο μακάριο θρόνο του. Επομένως αυτός ο άκτιστος φωτισμός που ήταν η πρώτη εμπειρία των αγγέλων, η πρώτη τροφή των αγγέλων, θέλησε ο ίδιος ο Χριστός μας να γίνει το ίδιο πράγμα και στους ανθρώπους. Δι' αυτό όταν έκανε την ψυχή, την έκανε δεκτική με ένα χάρισμα, με ένα αξίωμα, με μια ιδιότητα να μπορεί να βλέπει ή κάποτε να δει τέλος πάντων τον Θεό. Της έδωσε το νου, το λογικό της ψυχής, και αυτός ο νους είναι ένα μάτι δεικτικό που μπορεί να βλέπει, και μάλιστα όπως το έχουμε πια εσπρές, διπλά βλέπει αυτό το μάτι. Το μέσα ους, το μέσα μάτι του νους είναι πλασμένο για να βλέπει μόνο την μακαρία θέα του Χριστού μας, το ανάκτηστο φωτισμό, και το άλλο μάτι, το εξωτερικό του νους, για να βλέπει την Παναγία μας, τους αγγέλους, τους αγίους, τους αγγέλους και τους δαίμονας, τις ψυχές, την ψυχή μας, τους λογισμούς, τα πάντα, κτιστά και άκτιστα. Διπλά ενεργεί ο νους όταν είναι φωτισμένος από το Πνεύμα το Άγιον, αλλά το μέσα αυτό μάτι είναι αποκλειστικά μόνο για τον Θεό. Αυτό το κομμάτι λειτουργεί μόνο για την μακαρία θέα του ανθρωπίνου προσώπου. Όταν κανείς, όποιος και να είναι, εξωθεί του παραδείσου και εισέλθει εκεί μέσα, τότε αυτό το μάτι λειτουργεί κανονικά. Είτε είχε δει, είτε δεν είχε δει, είτε είχε δει λίγο, είτε πολύ, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Εκεί κανείς, καθώς εισέρχεται, λαμβάνει πρωτίστως το χάρισμα της ατρεψίας, της παντοτινούς ατρεψίας, που είναι το χάρισμα το μόνο που δεν μπορεί να λάβει κανένας Άγιος επί της γης. Πρέπει να πεθάνει για να λάβει το χάρισμα. Εφόσον ζει, δεν το έχει ακόμη. Το θέλησε έτσι ο Θεός να λειτουργεί και είναι νόμος αναλύωτος.
Όμως η δυνατή προαίρεση με την πίστη και την αγάπη ακόμη ενεργεί σαν ατρεψία, ενώ δεν έχει λάβει κανείς ατρεψία. Έτσι ήταν όλοι οι Άγιοι που δεν είχαν πέσει. Οι άλλοι που πέσαν λίγο ή πολύ επειδή δεν είχαν την ατρεψία. Οι άλλοι όμως που δεν πέσανε, στα βαριά σημαίνει πως η προαίρεση είχε λειτουργήσει σχεδόν σαν ατρεψία επί της γης. Έτσι λοιπόν οι μακάριοι άγγελοι χρωστούν τα πάντα στην Παναγία μας, διότι χάρη της Παναγίας ηξιώθησαν να δουν αυτό το οποίο να επιθύμουν τόσες χιλιάδες χρόνια, αντί να βλέπουν την πηγή του ακτίστου φωτισμού. Όπως Χριστός μεταμορφώθη, έτσι τον βλέπαν οι ουράνιοι άγγελοι τον Χριστό, όχι μεταμορφωμένο αλλά συνεχώς λαμπρισμένο, διότι το φως βλέπει το φως. Αυτή η εορτή που αύριο έχουμε την απόδοση της μεταμορφώσεως του Χριστού μας είναι μια εορτή η οποία μας προετοιμάζει για τον μέλλοντα αιώνα. Ή θα λέγαμε καλύτερα είναι μια γιορτή του άλλου κόσμου που έρχεται εδώ στη γη και μας προετοιμάζει σιγά σιγά σταδιακά για να πάρουμε θέση. Θα αξιωθούμε ή δεν θα αξιωθούμε. Θα ειδούμε ή δεν θα ειδούμε. Θα τα καταφέρουμε. Είναι σαν να είναι ένα μεγάλο οφθαλμιατρίο εδώ η γη που προσπαθούμε με τα κολύρια της ασκήσεως, των δακρύων, της μετανοίας, της θείας εξομολογήσεως, της θείας κοινωνίας, της ευχής κυρίως, της υπακοής όλων των υπολείπων αρετών, να καθάρουμε το μέσα οφθαλμών του νόσ και της καρδίας και έτσι θα εφαρμοστεί η εντολή. Η καθαρή καρδία όχι απλώς θα δουν, αλλά θα βλέπουν συνεχώς τον Θεό. Έχουμε τους παλαιότερους Αγίους, κατεξοχήν τον Άγιο Σημειών των Νέων Θεολόγων, που είναι και αυτός τέκνον απολύτη υποκοής όπως ο Αββάς Δοσίθιος, το Αββά Δωροθέου, πνευματικό παιδί με την ευχή του Μεγάλου Γέννος Αββά Βρασανοφίου και του Ηγουμένου Σερίδου. Όλοι αυτοί ήταν αγιότατοι άνθρωποι που άφησαν χρυσή και ανεπανάληπτη εποχή. Εκείνα τα χρόνια η Παλαιστίνη είχε ίσως τους πιο μεγάλους πατέρες, τους ανεπαναλήπτους. Δεν ξέρω αν θα φτάσει κανείς σε αυτό το επίπεδο του Μεγάλου Αββά Βρασανοφίου. Ήταν θεωμένοι, ήταν ένας Θεός επί της γης αυτός ο άνθρωπος. Αφού είχαν φτάσει άλλοι πατέρες να λέγουν ότι όταν συνεδριάζει η Αγία Τριάς, έρχεται και σαν σύμβολος ο Αββάς Βρασανόφιος, μαζί με άλλους δύο, έναν από την Κόρινθο και έναν από τη Ρώμη, που ήταν η στήλη όλου του κόσμου, οι προσευχές αυτών των μεγάλων γερόντων ήταν ισοστάσεις με την ευχή του Αγίου Αντωνίου. Ο Άγιος Αντώνης στις ημέρες του ήταν ο μοναδικός στήλος όλου του κόσμου. Οι προσευχές του Αγίου Αντωνίου εστήριζαν όλη την οικουμένη, για να μην γίνει ζημιά και να μην γίνει φθορά λόγω των πολλών αμαρτημάτων της εποχής εκείνης και κυρίως της λεγόμενης σατανολατρίας και ανηθικότητος και διαφθοράς της σαρκικής. Αυτά ήταν τα μεγάλα ανεπανάληπτα, έτσι, πώς θα το πούμε, αμαρτήματα τα οποία ελυπούσαν πάντοτε τον Χριστό μας, πάντοτε. Σαν δύο μεγάλοι δράκοντες, σαν δύο βήθη δράκοντες που καταπώνιζαν αναρρύθμιτες ψυχές. Και φυσικά εσύ ισχύει και μέχρι σήμερα και ο Θεός να λύσει τον κόσμο. Αυτή η μεγάλη εορτή πάντα φέρνει μία ιδιαίτερη αυτογνωσία μέσα μας, για να αντιληφθεί κανείς κατά πόσον έχει αυτό το φωτισμό ή τον σκοτισμό λόγω των παθών, των αθεραπεύτων παθών, των πολλών αμαρτημάτων, ίσως άλλων λογισμών και παθών που θέλουν να φυτρώσουν μέσα μας, αν δεν καλλιεργήσουμε τον κήπο της ψυχής μας με τις ευαγγελικές αρετές. Και να ευχόμεθα έτσι, πατέρες και αδελφοί μου, στην Παναγία μας, που αυτή έλαβε αυτό το μεγάλο χάρισμα και δίδει αυτό το χάρισμα και της προσευχής αλλά και του φωτός, και αυτό ονομάστηκε Μητέρα του Φωτός. Όλα τα φωτονημικά ονόματα τα προσέτασαν οι Άγιοι Πατέρες στους διαφόρους ύμνους θεολογικούς και τέλος πάντων γινόταν ένας συναγωνισμός που λέγαμε και την άλλη φορά, ποιος να εγκομιάσει πιο πολύ την Παναγία μας για να την ευχαριστήσει για το χάρισμα που έλαβε ή και για την μεγάλη ευλογία που αξιώθησαν εδώ οι άνθρωποι μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού να κινδυνούν
σώμα και αίμα Χριστού, το οποίο δεν ήταν στην Παλιά Διαθήκη. Τι είναι το μάνα εν διαιρήμα μπροστά στον Χριστό, στο σώμα του και στο αίμα του? Είναι περισσότερο και του άρτου των αγγέλων αυτό το πράγμα, το μεγάλο μυστήριο. Είναι κάτι το ασύλληπτο, που μόνον ο ίδιος Θεός μπορεί να αποκαλύψει τι σημαίνει ένας άνθρωπος να κοινωνεί τον Χριστό μας. Γέροντα, θα σας κάνω μια ερώτηση. Επειδή ορισμένοι θεολόγοι το συζητούν γύρω από το άκτιστο φως, ότι μπορούμε να δώσουμε τον ορισμό εις το άκτιστο φως και κάπως να το ταυτίσουμε με το φως που βγαίνει το Μέγα Σάββατο στον Πανάγιο Τάφο, το οποίο... Όχι. Το έχω πει και στους Αγιοταφίδες, ενώ εγώ δεν έχω πάει στον Πανάγιο Τάφο και δεν έχω δει το φως του Μεγάλου Σαββάτου, το έχουν δει πολλοί άλλοι, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το Άγιο Φως στο Μέγα Σάββατο είναι κάτι διαφορετικό. Είναι το ίδιο φως. Βγαίνει από τον Χριστό μας. Αλλά είναι πολύ διαφορετικό του ακτίστου φωτισμού που συζητούμε τώρα. Πολύ μεγάλη διαφορά, ανυπανάληπτη διαφορά, πολύ ασύγκριτη διαφορά. Και το εξηγώ αμέσως. Το φως του Χριστού μας το Μέγα Σάββατο βγαίνει για άλλον λόγο. Το βλέπουν όλοι. Καθαροί και ακάθαροι. Σπανιότατα να μην τον δει κάποιος. Εδώ εξιώθησαν και τυφλοί σωματικά. Τυφλοί να δουν το φως το Μέγα Σάββατο. Έχουμε και τόσα θαύματα. Εκείνο το φως βγαίνει κάθε χρόνο το Μέγα Σάββατο για άλλον λόγο. Δεν βγαίνει λόγω της αξίας και χαρότητας των Ορθοδόξων ή του προσωπικού αγώνου στον σαν καρπός αμοιβής της ασκήσεως. Βγαίνει διότι πρέπει να γίνει αυτή η πίστοση, πρώτον διότι η Ορθοδοξία είναι η μόνη αλήθεια και το φως και όλα τα άλλα είναι νοητά, σκοτάδια και πλάνη του νός. Δεν υπάρχει καμία αλήθεια επιτυχής πλήν της Ορθοδοξίας. Αυτό το ομολογούν όλοι οι εχέφρονες, οι μη Ορθόδοξοι. Οι άλλοι μπορεί να λέγουν αυτά που λέγουν, αλλά δεν μας απασχολεί τι λέγουν. Η λογική και η νουνιχή στο επαναλαμβάνω ότι η μόνη αλήθεια είναι η Ορθοδοξία και το μόνο φως είναι η Ορθοδοξία. Όλα τα άλλα είναι σκοτάδια. Δεν έχουμε πηγές πολλών φωτών, ούτε δύο, μόνο ένα. Και αυτό το αποδεικνύει ότι μόνο Ορθόδοξος ιεράρχης, τώρα ο εκάστοτε πατριάρχης της Ολύμων, παίρνει το Άγιο Φως. Βγαίνει λοιπόν όχι για να τιμηθεί ο Χριστός ή για να πιστέψουν οι Ορθόδοξοι, αλλά βγαίνει διότι πρέπει να φανεί πως η μόνη αλήθεια, η φωτεινή αλήθεια επί της γης είναι η Ορθοδοξία. Αυτό άρχισε να βγαίνει λίγα χρόνια μετά που κτίστηκε και ολοκληρώθηκε ο νόος της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα. Είναι πολύ παλιά η θέα του φωτός από τα Ιεροσόλυμα πάνω στον τάφο του Χριστού μας. Κυρίως από την εποχή του Ιστινιανού και εντεύθεν είναι συνεχώς. Ένας παππούλης που είχε περίπου 50 χρόνια και κοιμήθηκε στο Χαρίσιο, αν το γνωρίσετε, που είχε γράψει ότι είδα το Άγιο Φως που είχε γράψει ο πατήρ Σάββας. Αυτός ο παππούλης έλεγε πως αυτό το φως από τον τάφο του Χριστού μας βγαίνει και άλλες ημέρες, όχι μόνο το Μέγα Σάββατο, αλλά τις άλλες ημέρες το βγαίνει διαφορετικά, έχει αυτό το πρασινό γαλάζιο χρώμα, αλλά τις άλλες φορές έχει και ένα άλλο χρωματισμό, πιο λευκό της χιόνος, που το βλέπουν οι άξιοι. Αυτό είναι το ίδιο άκτιστο φως, αλλά αυτό βγαίνει λόγω της αξίας και δεκτικότητας αρετής των ανθρώπων που το βλέπουν. Το άκτιστο φως όμως αυτό βγαίνει διότι είναι καρπός και θεάτη, διότι είναι καρπός της μεγάλης ταπεινώσεως και αγνότητος του ασκητού ή του οποιοδήποτε αγωνισμένου ανθρώπου. Σαν πνευματική αμοιβή. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να το δει, διότι δεν έχουμε φτάσει στα επίπεδα εκείνα. Δεν κατηγορούνται οι άνθρωποι που δεν το έχουν δει, αλλά είναι προσωπική αμοιβή και προσωπική όραση. Είναι εντελώς προσωπική όραση. Μάλιστα έλεγε ένας ασκητής που το είδε και μάλιστα ήταν με πολλούς άλλους, ότι ενώ ήταν καμιά 15 άτομα και κοιμότανε, έλαμψε το δωμάτιο, αυτός το είδε, οι άλλοι δεν είδαν τίποτα. Διότι δεν είναι φωτόνια, δεν είναι όπως το ηλεκτρικό το ρεύμα να πατήσουμε μια λάμπα να του δουν όλοι. Αυτό θα γίνει μόνο με το φως της Αναστάσεως του Χριστού. Εκεί θα το δουν όλοι. Εδώ είναι προσωπική όραση.
όποιος είναι δεκτικός, πλήρη προϋποθέσεως οράσεως. Εντάξει, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θα δει το φως, όχι. Αλλά πληρούνται οι προϋποθέσεις οράσεως. Εάν ο Θεός θα θελήσει, οπουδήποτε βρίσκεται, ό,τι και να συμβαίνει θα του δει. Αλλά μόνον αυτός, κανένας άλλος. Ούτε άλλος άνθρωπος, ούτε τα ζώα, ούτε θα ακουστεί θόρυβος, ούτε ήχος. Είναι μια προσωπική εμπειρία και έχει πολύ μεγάλη σημασία το άκρηστο φως, διότι εκεί είναι η μυστική ορθοδοξία, ότι πρέπει κανείς να κάνει προσωπικό αγώνα για να φτάσει στην προσωπική θέα του προσωπικού ακτίστου φωτισμού. Αυτοί οι άνθρωποι, οι γεροντάδες, οι Άγιοι που εξιώτησαν του προσωπικού ακτίστου φωτισμού, όταν μετέβησαν και είδαν το φως της Αναστάσεως στον Χριστό μας το Μέγα Σάββατο και κάναν τη σύγκριση από την προσωπική τους εμπειρία, διαπίστωσαν πως νιώθουν το ίδιο πράγμα και στην προσωπική τους εμπειρία και στο Άγιο Φως. Οι άλλοι που δεν έχουν εμπειρία του ακτίστου φωτισμού, μόλις δουν το φως της Αναστάσεως, αισθάνονται κάτι εντελώς πρωτόγνωρο. Δεν μπορεί κανείς να το εκφράσει, ούτε έχει και επανάληψη. Είναι άπαξ. Είναι μια κατάσταση που σε πολλούς κρατάει μήνες. Αυτή η αίσθηση κάνουν τον ύπνο τους από χαρά. Έχουν τέτοια χαρά και αλλίωση που δεν μπορούν να φάνε κανονικά, δεν μπορούν να πιούν κανονικά. Έχουν αλλίωθει, έχουν μεταβληθεί οι άνθρωποι. Μόνο με αυτή την θέα. Και άλλοι λαοί που το βλέπουν, απλώς το βλέπουν, το παραβλέπουν όμως. Δεν τους φωτίζει επαθύτερα, θα το λησμονήσουν, το παρερμηνεύουν, δεν ωφελήθησαν. Ο φως όμως βγήκε. Όμως το ζητούμενο είναι, όπως και οι πατριάρχοι των Τριστολίμων, να κάνουν προσωπικό αγώνα, όχι για να βγει το φως, είτε έτσι είτε αλλιώς θα βγει το φως. Δεν έχει σχέση με την αγιότητα του Πατριάρχου το φως. Αν είναι Άγιος θα βγει, αν είναι αματός δεν θα βγει. Αλλά οι τότε πατριάρχοι στην εποχή του Αγίου Μοδέστου και ενδέχεται του Αγίου Ιωβιναλίου και στη συνέχεια, του Αγίου λοιπόν, αυτό των Αγίων Πατριαρχών, κάναν όλη τη μεγάλη Σαρακοστή στο Σαραντάριο και Αλαχού, να κάνουν πιο μεγάλη άσκηση περισσότερα για να αξιωθούν του προσωπικού φωτισμού, ώστε όταν πάνε στο Άγιο Κουβούκλιο να έχουν αυτή την κατάσταση εμπειρία και αυτοί αισθάνονται εντελώς διαφορετικά στη θέα του φωτός της Αναστάσεως το Μέγα Σάββατο. Και αυτό ήταν στα παλιά χρόνια το ζητούμενο. Όχι μόνο να δουν το φως, έτσι κι αλλιώς επαναλαμβάνω θα το δουν το φως, αλλά να έχουν κάνει όλο τον αγώνα, να έχουν κάποια εμπειρία, ώστε η πρώτη εμπειρία να συνδυαστεί με τη δευτέρα και τότε απολαμβάνουν πανηγυρικά τη θέα του φωτός της Αναστάσεως. Έχουν και τον μέσα φωτισμό, είδαν και τον έξω και είναι όλος φως ο άνθρωπος. Αυτή η εμπειρία βέβαια, ή μάλλον αυτή η ασκητικότητα, αυτή η δίψα και ο πόθος για αυτή τη διπλή φωτοχυσία μειώθηκε και επικινδύνωσε και πολλές φορές μου να πω ότι σε πολλούς εξέλιπε. Και αρκούμεθα μόνο στον εξωτερικό φωτισμό, αλλά αυτό το πράγμα, ξέρετε, αυτή η θέα του φωτός Αναστάσεως δεν σώζει, ούτε αγιάζει. Διότι για να σώσει και για να αγιάσει πρέπει να κάνει κανείς προσωπικό αγώνα. Και να κάνει προσωπικό αγώνα δεν σημαίνει πως θα δει το φωτισμό. Δεν είναι ρητή εντολή όποιος κάνει τον αγώνα θα δει τον φωτισμό. Αλλά υπήρξαν και μεγάλοι πατέρες που δεν είδαν ποτέ τον φωτισμό και ήταν μεγάλοι Άγιοι. Και μετά τη σωτηρία τους είναι λουσμένοι με τον άκτιστο φωτισμό. Το ποιος θα δει και τι θα δει, αυτό είναι μια υπόθεση του Χριστού. Αλλά το ζητούμενο γύρω σου είναι ο όμοιος τρόπος, ο ασκητικός, ο οποίος μας ενώνει πρωτίστως. Είμαστε σίγουροι πως αυτός ο τρόπος σκέψεως του φρονήματος, της διδασκαλίας των Αγίων Πατέρων, τα διδάγματα αυτά, εφόσον τα πιστεύουμε και τα πιστεύουμε μάλιστα τόσο βαθιά, γι' αυτό και τα επαναλαμβάνουμε στα διαλά αναγνώσματα, μας καθοδηγούν και μας βοηθούν να σωθούμε, αυτό το πράγμα πρωτίστως μας ενώνει μεταξύ μας, είμαστε άρρηκτα ενωμένοι στην ίδια διδασκαλία, στην ίδια παράδοση των πατέρων μας και οδηγούμε στα ίχνη αυτών των πατέρων, ώστε να είμαστε κοντά τους όταν πάμε στον άλλο κόσμο. Θέλουμε να είμαστε σε αυτή τη συνοδεία των μακαρίων πατέρων, των αγιοριτών, των αγίων πατέρων, όλες τις ορθόδοξες θρησίες μας. Και έτσι λοιπόν υπήρξαν μεγάλοι πατέρες οι οποίοι είχαν και την εμπειρία του ακτίστου φωτισμού και την εμπειρία του φωτός της Αναστάσεως. Μεταξύ των δύο αυτών εμπειριών, όπως έλεγε αυτό τον παππούλη, ο οποίος εκοιμήθηκε στο Χαρίσιο, έλεγε αυτός ο παππούλης ότι εγώ γνώρισα, λέει, όταν είχα έρθει την Μικρά Ασία, κάτι με κάλα γεροντάκια, ακόμη και οι αρχιερείς, που είχαν την εμπειρία του ακτίστου φωτισμού και λέγανε πως το άκτιστο φως, το προσωπικό, είναι ασυνήθως ανώτερο από τη θεία του φωτός της Αναστάσεως.
είναι μια άλλη κατάσταση, πιο μεγάλη. Δυσκολοτάτη βέβαια, διότι θέλει προσωπικό αγώνα, αλλά είναι μια καρπός πολύ μεγάλη εμπειρία. Είναι ένας πλούτος που δεν μεταβιβάζεται, ούτε γνωρίζεται, ούτε κλέπτεται, ούτε μειώνεται, ούτε χάνεται. Ο μόνος κίνδυνος είναι κανείς να φτάσει σε ίηση, ότι να αξιώθηκαν εδώ, οπωσδήποτε κάποιοι δεν το έχουν δει, άρα είμαι άνθρωπος αυτών, θα τα χάσω όλα. Και υπήρξαν περιπτώσεις που αυτοί χάσανε, σχεδόν τα χάσαν όλα. Οπότε είπε αυτός ο Ποπούλης, ότι καλύτερα να μην δω ποτέ μου, παρά να αξιωθώ να δω και να χάσω. Διότι δεν είναι το δόγμα να αξιωθούμε να δούμε, αυτά είναι δουλειά του Κυρίου. Αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς, αυτά καλούμεθα να κάνουμε και γι' αυτά θα απολογηθούμε. Δεν θα απολογηθούμε αν είδαμε ή αν δεν είδαμε το φως. Αυτά είναι δουλειά του Κυρίου. Τι δώρα θα μας κάνει ο Κύριος είναι δικό του θέμα. Δεν τα παραγγέλνουμε, τα επιθυμούμε, αλλά δεν τα παραγγέλνουμε. Γιατί δεν τα αξίζουμε. Ο Θεός τα κάνει από μόνος του τα δώρα. Απλώς πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτών των θείων δώρων της φωτοχυσίας. Είναι το μόνο θαύμα επί της γης το μεγαλύτερο, το οποίο επαναλαμβάνεται τόσους αιώνας και σιωπούν οι πάντας, και θα έπρεπε συνεχώς να το δημοσιεύουν, να το επαναλαμβάνουν, αλλά δεν μπορούν να δέξουν οι άλλοι σε αυτή τη διδασκαλία ότι μόνο η Ορθοδοξία έχει το φως. Και το ότι είναι άκτιστος φωτισμός το φως της Αναστάσεως το αποδεικνύει επιστημονικά ο πνευματικός κόσμος, διότι δύο λίγων δεν καίει. Δεν είναι όπως το υγρό πύρι των Βυζαντινών. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε φωτιά που να μην καίει. Είναι νόμος βιολογικός, είναι φυσικός νόμος. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε μια πέτρα που να μην έχει βάρος. Δεν ταιριάζει αυτό. Όλα τα υλικά θα έχουν βάρος. Η γη τα υλικεί. Εάν κάτι δεν υλικεί και είναι υλικό, ένα από τα δύο συμβαίνει. Ή δεν είναι υλικό ή συμβαίνει θαύμα. Το θαύμα τέρνει τους βιολογικούς και φυσικούς νόμους. Είναι κάτι υπέρλογο, είναι κάτι υπερκόσμιο. Αλλά αυτό δεν κρατάει πολύ καιρό. Δεν το έκανε ο Χριστός άλλη φορά να περπατεί επί τις θαλάσσες. Και όπως το είχα πει και άλλη φορά, ότι αυτό το θαύμα, που είναι πολύ μεγάλο θαύμα, ξέρετε, τα πολύ μεγάλα θαύματα ο Χριστός τα κάνει πολύ αφανώς και πολύ ταπεινώς. Γι' αυτό τα κανόνισε να είναι νύχτα, να μην υπάρχουν άλλοι ψαράδες, να έχει και λίγο έτσι θαλασσάκι, να μην βλέπουν οι άλλοι, ώστε να το δουν μόνο οι μαθητές. Αν ήθελε να το κάνει εμφανώς, θα το έκανε μέρα μεσημέρι, να είναι και εκεί οι ψαράδες στη Γενισταρέτ, να το δει όλος ο κόσμος, για να τους προσκαλέσει να μαζευτούν όλοι γύρω γύρω στον γελιό για να δουν το μεγάλο θαύμα, πώς βαδίζει ο Χριστός επί των κυμάτων. Αλλά αυτό λέγεται επίδειξη. Τέτοια είναι τα θαύματα του Σατανά. Οι άνθρωποι οι δικοί του κάνουν τέτοιες επιδεικτικότητες. Οι αναστενάδες που βαδίζουν επί των ανθράκων και μαζεύουν τους ανθρώπους κτλ. Και τα δημόνια είναι στις πατούσες τώρα. Είχα πει αν τότε ένα στενάρι που είχε μετανοήσει το δημόνιο είναι από την επάνω πλευρά του ποδός. Όχι, μόνο από την κάτω είναι. Αν βάλουμε ένα κάρβουνο από την επάνω πλευρά, δεν θα καείς, θα καείς. Από κάτω γιατί δεν καίγεσαι. Σε βοηθάει εκείνος ο εχθρός και δεν καίγεσαι. Αυτή είναι η εμπειρία. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν λέγονται θαύματα και ούτε δημιουργούν εντυπώσεις. Ούτε και θαυμασμό. Ελάχιστοι είναι αυτοί που ασχολούνται με τέτοια τετριμένα και ευτελή πράγματα. Όμως αυτοί οι αναστενάδετες, ξέρετε, βασανίζονται έναν ολόκληρο χρόνο προετοιμαζόμενοι με του κόσμου τα αμαρτήματα για να αξιωθούν εκείνη την ημέρα να κάνουν την παράσταση και το σοβ, και το θέατρο. Και στη συνέχεια μετά πρέπει να βασανιστούν έναν υπόλοιπο χρόνο, μην τυχόν μετανοήσουν και το μαρτυρήσουν. Και αλίμονο αν το μαρτυρήσουν, το ξύλο που έχουν να φάνε θα είναι αλίπητο. Αυτά τα θαύματα όμως, εντός παρενθέσεως, δεν βοηθούν ούτε αυτούς, ούτε και πράγματι την Εκκλησία και τον κόσμο. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν και πολλοί εξ αυτών που μεταρρούν και τα έχουν αποκαλύψει, τα έχουν πάρει στο φως. Ώστε καμία σύγκριση με το Άγιο Φως του Μεγάλου Σαββάτου. Είναι το ίδιο φως, αλλά για άλλο λόγο βγαίνει το ένα και άλλο λόγο βγαίνει το άλλο. Γι' αυτό και το φως Αναστάσεως το βλέπουν και οι παπικοί, το βλέπουν και οι Προτεστάντες, το βλέπουν και οι Εβραίοι. Μια Εβραιοπούλα που ήταν κόρη ενός υπουργού του Ισραήλ,
έχει κάπου 15-17 χρόνια, είδε την Παναγία, τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας εκεί πέρα, που την είχαν μέσα στους Αναστάσεις, να μπαίνει και να βγαίνει η ίδια Παναγία. Βγήκε έξω από την εικόνα της, ευλόγησε, έκανε κάτι και ξαναβγεί πάλι μέσα στην εικόνα της. Είναι η Παναγία Ιεροσολυμίτισσα. Mm. Την είχε σε ένα μέρος, δεν ξέρω ακριβώς που ακριβώς ήταν. Αυτό όμως το παιδάκι μετά αξιώθηκε και είδε και το φως. Ήταν πιο νωρίτερα αυτό το θαύμα. Και όταν είναι το φως της Αναστάσεως, πίστεψε στον Χριστό και ζήτησε να βαπτιστεί. Έπειτα αγνοούνται τα ίχνη του, αν ακριβώς βαπτίστηκε, αν δεν βαπτίστηκε. Πολλοί λέγουν ότι στην εμπειρία τους είναι κάτι το θαυμαστό, μου έλεγε ένας ευλαβής, θα το πω και όλα μάλιστα, είναι ο κύριος Γιώργος Μπουτσουρίς και η σύζυγός του η Βασιλική και πολλοί άλλοι που είναι ευλαβέστατοι άνθρωποι. Ο τότε όταν πηγαίναμε με τον μακαριστό Δημήτρη τον Παναγόπουλο και είχαν αυτές τις μεγάλες εμπειρίες, έλεγε λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, τόσες φορές είδα, λέει, το Άγιο Φως στο Πανάγιο Τάφο. Κάθε φορά είναι διαφορετική εμπειρία, δηλαδή κάθε φορά το βλέπω διαφορετικά αυτό το φως. Βγαίνει κάθε χρόνο το αυτό, αλλά προσωπικά το βλέπει και το βιώνει διαφορετικά και σε χρωματισμούς και σε κινήσεις και σε βιώματα και σε συναισθήματα κρατάει πιο πολύ και γίνονται και προσωπικά θαύματα. Κάποια κυρία που είχε έναν όγκο στο στήθος και έπρεπε να αφαιρέσει το στήθος να κάνει μια μεγάλη μαστεκτομή, λοιπόν πήρε αυτό το Άγιο Φως, το έβλεπε μέσα στον κόρφο της και έφυγε αμέσως εκείνος ο όγκος. Τέτοια θαύματα είναι πάρα πολλά. Αυτό το φως της Αναστάσεως του Χριστού είναι το μοναδικό επί της γης που είναι έτσι συγκλονιστικό, που δεν μπορεί καμία επιστήμη πλέον να το ερμηνεύσει και σηκώνουν όλοι τα χέρια ψηλά επιστημονικώς. Απλώς δια της πίσεως ερμηνεύεται και οι υπόλοιποι ετερόδοξοι χριστιανοί λεγόμενοι ομολογούν, πρέπει να το ομολογήσουν, πως μόνο η Ορθοδοξία κατέχει την αλήθεια. Όχι όλοι οι Ορθόδοξοι. Άλλο Ορθόδοξη Ορθοδοξία και άλλο η Ορθοδοξία σαν διδασκαλία προφορική και γραπτή της Εκκλησίας μας. Διότι δεν μπορούν να σωθούν όλοι οι Ορθόδοξοι γιατί δεν θέλουν. Αλλά η Ορθοδοξία όλους τους σώζει και όλους τους αγιάζει, αν θα θελήσουν να βιώσουν και να παραμείνουν πιστοί μέχρι τέλους. Μπορεί δηλαδή η Ορθοδοξία σαν μαγιά να χωνεύσει το αλεύρι όλου του κόσμου. Όλες τις ψυχές της κάνει η Ορθόδοξη, να τις πάει όλους στον παράδεισο. Όπως και ο διάβολος θα ήθελε όλους να τις πάει στην κόλαση, αλλά δεν αφήνει ο Χριστός μας. Έτσι η Ορθοδοξία μπορεί, έχει τη δύναμη, δεν είναι μόνο θεωρία, έχει τη δύναμη. Απλώς πρέπει κανείς ένας-ένας ξεχωριστά με προσωπική προαίρεση και διάθεση να υποταχθεί στον Χριστό ανεφόρο, να το παραδοθεί και να αρχίσει να εφαρμόζει τις εντολές του. Γιατί ο Χριστός ζητάει συνεργασία στο θέμα της σωτηρίας μας. Δεν θα επιβληθούν δυναμικά οι εντολές του Ευαγγελίου, δεν είναι θεϊκή δικτατορία. Ξεκινούμε με το ως της θέλει. Το θέλω ή δεν θέλω σημαίνει επίγνωση τι θέλω και τι δεν θέλω. Πρέπει να έχω και σώα στα σφρένας μου και να ελέγχω και την κατάσταση, να μην έχω πρόβλημα με το μυαλό μου. Γιατί πάντοτε όλοι δεν έχουν την ίδια πνευματική και δυνατική κατάσταση και ο Θεός μας σκεπάζει. Αυτά τα πατέρες μου. Praise.
Περιπάτησε επί των κυμάτων της θαλάσσης μέσω της νυχτός και στη συνέχεια ευάδησε και ο Απόστολος Πέτρος στα κύματα και φοβηθεί στον άνεμο να άφησε να καταποντίζεται και ο Χριστός τον διέσωσε και μετά γυρίσαν όλοι μαζί στο πλοίο και φτάσαν στη γη Γενισαρέτ, το γνωστό δηλαδή θαύμα. Μέσα εκεί μπορούμε να πούμε κάτι από όλα τα αγαρίθμια και πολλά και γνωστά, ότι από το φόβο οι μαθητές, οι δόντες των Ιησού, περιπατούνται επί της θαλάσσης, εφοβήθησαν και τρομοκρατήθηκαν. Και είπαν, φάντασμα εστί. Και από το φόβο έκραξαν. Ο δε Ιησούς είπε, θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήσετε. Και τα γνωστά. Επομένως υπάρχουν φαντάσματα. Τα φαντάσματα να πούμε. Ακόμη και οι Απόστολοι πιστεύουν στα φαντάσματα. Υπάρχουν φαντάσματα. Φάντασμα το λέει και η ειδική ελληνική λέξη να το κάνουν ετυμολογία. Είναι κατά φαντασία φαινόμενο, κάτι τύπου υπάρχει, αλλά κατά φαντασία παρουσιαζόμενο. Δηλαδή άλλο είναι στην πραγματικότητα και άλλο φαίνεται στο θαλμό μας. Θέλει να απαντήσει τους σωματικούς οφθαλμούς, τα αισθητήρια, να τα ξεγελάσει. Όχι όμως την λογική και την διάκριση και την πίστη. Υπάρχουν φαντάσματα, υπάρχουν βρικόλικες, υπάρχουν ράιδες, υπάρχουν, πώς να το πούμε, καλικάντσαροι, υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα, είναι το ίδιο πράγμα, με διαφορετικές ονομασίες. Είναι τα δαιμόνια που παίρνουν ποικίλες μορφές ανθρώπων, ζώων, πουλιών, ψαριών, τεράτων, βρικολάκων, μαύρων, κιτρίνων και το καθεξής. Τους αρέσει. Ακόμη και μορφή αγγέλων, όπως λέγουμε την άλλη φορά, μπορεί να πάρουμε.
και να ξεγελάσουμε. Επομένως, όταν παίρνουν τέτοιες μορφές αποτροπές, δημιουργούν φόβο και ταραχή και σύγχυση. Και από τα πανάρχια χρόνια υπάρχουν αυτά τα πράγματα και εμφανίζονται και τρομοκρατούν και φοβίζονται. Έλεγε ένας γέροντας, όποιοι θεί ανθρώπινο αίμα και μάλιστα αθώο, σε εκείνο το μέρος οι δαίμονες παίρνουν εξουσία και το κάνουν στέκι, κονάκι που λέμε εμείς, δεν είναι. Και μετά, αργότερα, αν κάτι συμβεί, μετά έχουν εξουσία οι δαίμονες να πειράζουν τους μετέπειτα ανθρώπους. Παραδείγματος χάρη, σε ένα χωράφι δύο μαλώνανε και ο ένας εφώνευσε τον άλλον και τον έθαψε εκεί μέσα στο χωράφι. Τα αναρρύθμιτα που συμβαίνουν στον κόσμο. Αδίκως βέβαια δεν είναι. Άρα χύθηκε δίκαιο αίμο μέσα σε εκείνο το οικόπεδο και μετά από 150 χρόνια αλλάξαν τα χρόνια, αλλάξαν τα σχήματα του κόσμου τούτου και σε εκείνο το οικόπεδο χτίστηκε ένα πολύ ωραίο σπίτι. Νοικοκυρεύτηκε, συμμαζεύτηκε και αγνοούσαν οι τότε ότι πριν από τόσα χρόνια συνέβηνε ένα τέτοιο γεγονός στο οικόπεδό τους. Αν το ξέρανε, δεν γνωρίζουν αν θα πέραν την απόφαση να κτίσουν και μάλιστα τόσο ωραίο σπίτι. Αυτό είναι αληθινή περίπτωση. Από τα πολλά δηλαδή. Το κτίσανε, το νοικοκυρεύσανε, το πλουτίσανε από μέσα, το πρικίσανε, το στολίσανε, αλλά το είχαν κάνει εξοχικό. Φαίνεται ότι ήταν πλούσιοι άνθρωποι. Είχαν το σπίτι τους στην πόλη και αυτό το είχαν κάνει εξοχικό. Λοιπόν, μια ωραία πρωία, μια καλοκαιρινή, είχαν κλείσει τα σχολεία. Ο γιος αυτής της οικογένειας είχε τελειώσει το λύκειο και πήρε 5-6 φίλους του να πάνε στο σπίτι του στο εξοχικό, να τους κεράσει μπύρα, ξέρω εγώ, να γλεντήσουν, επειδή τελειώσαν το σχολείο, τους εξετάσεις και περιμέναν τα αποτελέσματα να κάνουν καμιά εβδομάδα και πέρα διακοπές. Πηγαίναν δε για πρώτη φορά στο σπίτι τους, μόνος τα παιδιά. Δηλαδή να μείνουν και το βράδυ πρώτη φορά, γιατί την άλλη φορά πηγαίναν το πρωί σε λίγες ώρες φεύγανε. Άρα δεν είχαν εμπειρία τι σημαίνει να κοιμηθείς σε εκείνο το σπίτι το βράδυ. Και το διηγείται ο ίδιος ο τραγικός πατέρας. Πήγαν έτσι τα παιδιά, αυτή η μικρή παρεούλα, 5-6 άτομα, και καθίσαν το βράδυ λοιπόν κατά τις 7-8-8.30 είχε διχυσορουπώσει. Λοιπόν, ξαφνικά κατεβαίνει ο γενικός διακόπτης του ηλεκτρισμού στο σπίτι. Ακούγεται ένα τρακ, σαν ανθρώπινο χέρι, το κατέβασε. Και όλο το σπίτι βυθίστηκε στο απόλυτο σκοτάδι. Τώρα ο καθένας διαισθητικά άρχισε να καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτήν την υπόθεση. Άρχισε να μυρίζει μπαρούτι ατμόσφαιρα, δηλαδή άρχισε να μυρίζει. Ξαφνικά η μια έκρηξη διαδέχεται την άλλη. Μέσα στο μπάνιο, που είχε μια πολύ μεγάλη πανέρα, ακούστηκαν σαν να σφάζουν γουρνόπολα και σαν να βιάζουν μερικά τσουβάλια με πατάτες και με κρεμμύδια. Τέτοιος θόρυβος. Σαματάς ευξημένος. Τότε πραγματικά παγώσανε αυτοί στο φόβο τους. Ξαφνικά αισθάνονται στον κάτω χώρο, είχε και με υπόγειο, να σπάζουν καμιά 300 γλάστρες που είχαν και γίνανε κομματάκια. Αυτά κοντά. Τέλος πάντων ψάξαν από εδώ από εκεί πέρα, βρήκα μερικούς φακούς, πήγαν μέσα στο μπάνιο, γιατί από εκεί ακουγόταν η μουγκριτά. Ήταν να δούνε. Βρήκαν κάποιο διακόπτη, τέλος πάντων κάτι ανάψαν σιγά σιγά και τι βλέπουνε. Μέσα στο μπάνιο ήταν γεμάτο ανθρώπινο αίμα φρέσκο, άχνιζε ακόμη. Γεμάτο ήτανε. Δεν ξέρω πόση ώρα κάνανε από εκείνο το σημείο για να βγουν στην εξώπορτα και να φύγουν κακήν κακός βαδίζοντας. Πάντως ο καθένας τους έχασε απλά τα 2 κιλά. Φρικτή κατάσταση. Σπάνιο, αλλά αληθινό. Εν κατακλείδη ότι επειδή είχε εξουσία ο έχθρος, μόλις βρει την ευκαιρία και αυτούν άνθρωποι, αθώοι άνθρωποι, ανεύθυνοι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν, και δεν έχουν κάτι με το προηγούμενο, αλλά επειδή έχει πάρει εξουσία ο εχθρός, παραχωρήσει του Κυρίου, αρχίζει και πειράζει. Και επειδή είχαν την απειρία, άρχισε να φοβούνται και αντί να κάνουν την ευχή, τρομοκρατήθηκαν. Να λοιπόν πώς δημιουργούνται τα γεγονότα. Και μετά λέμε φαντάσματα και μετά λέμε αυτό, αλλά το παίρνουμε με τη σκοπτική την έννοια. Δηλαδή,
ότι καλά δεν είσαι σοβαρός άνθρωπος, πιστεύεις σε κάτι τέτοιο αφού δεν υπάρχουν φαντάσματα. Δηλαδή στην ανεμία δεν υπάρχουν δαιμόνια. Φανταστείτε ένας άνθρωπος τώρα να λέει ότι δεν υπάρχουν πνεύματα, δεν υπάρχουν άγγελοι, το ίδιο είναι. Υπάρχουν πνεύματα. Άγγελος κακός και άγγελος καλός, δεν υπάρχουν πνεύματα λέει, αν είναι δυνατόν. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Απόστολοι είχαν την εμπειρία αυτή και ειδώντας κάποια σκιά, κάποιο που να έχει σχήμα τρόπο να βαδίζει επί των κυμάτων και να έρχεται προς αυτούς, εφοβήθησαν τόσο πολύ και με μια φωνή είπαν φάντασμα. Και από το φόβο τους έκραξαν, δηλαδή μεγάλη τη φωνή. Ο Χριστός αμέσως απαντά και λέγει θαρσείτε, τους δίνει θάρρος, εγώ είμαι. Δεν λέγει εγώ είμαι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό ξέρετε είναι μια εμπειρία, εγώ είμαι. Πάντοτε ο Χριστός αυτοσυστήνεται λέγον εγώ είμαι όν, εγώ είμαι. Όταν λέγει ο Χριστός εγώ είμαι, αυτό σημαίνει τα πάντα, αποκαλύπτεται. Όταν όμως εμφανίζεται ο διάβολος με τη μορφή του Χριστού, τι λέγει στους ανθρώπους, εγώ είμαι ο Ιησούς Χριστός. Πες να μην προσκυνήσεις γρήγορα, κόπησε ο Θεός, κουνήσου του. Λοιπόν προσθέτει, εγώ είμαι ο Ιησούς Χριστός, με τρεμάμενη φωνή. Λες και ο άνθρωπος δεν μπορεί να ξεχωρίσει το κρασί από το ξύδι. Λόγω του εγωισμού και της υπερηφανίας ο εχθρός αυτοσυστήνεται και τα λέγει όλα. Ενώ και ο Χριστός μας από ταπείνωση μερικά πράγματα δεν τα λέγει, με την έννοια ότι εφόσον έχεις τη χάρη θα ξεχωρίσεις ποιος ομιλεί. Εάν δεν την έχεις δεν αξίζει να συνομιλήσεις με τον ομιλούντα, δεν αξίζει. Πρέπει να έχεις μάτι να δεις, αφού δεν έχεις μάτι να πας στον οφθαλμίατρο, σου κάνει χειρουργείο ξέρω. Πολλές φορές είχαν γίνει ζημινές, είχαν γκρεμίσει ανθρώπους, μικρούς, μεγάλους, αγόρια, κορίτσια, για πολλούς λόγους. Από πηγάδια, στα πηγάδια, σε γέφυρες, σε επικίνδυνα σημεία και αργότερα μετά ακουγόντουσαν φωνές, μουγκριτά, γινόταν θόρυβοι, εμφανιζόντουσαν μορφές, κυνηγούσαν ανθρώπους, ρίχναν πέτρες, κάναν ζημινές, πνίγανε. Δηλαδή είχαμε γεγονότα πολλά και σε πολλά μέρη ακόμη ταλαιπωρούνται. Και πώς φεύγουν οι γέροντα από τα μέρη αυτά? Το πρώτο είναι κανείς ότι πρέπει να πιστεύει ότι υπάρχουν. Και αν κανείς τα αμφισβητεί, η αμφισβήτηση και η λιγοπιστία τους δίνει τρομακτική δύναμη και θάρρος. Το αντιλαμβάνω ότι αν πιστεύεις αδίστακτα ή όχι. Έτσι δεν είναι. Πρώτο είναι η αδίστακτη πίστη. Είναι ο πρώτος, το πρώτο πόλεμο. Η πρώτη μας βοήθεια για μας. Έτσι δεν είναι. Το δεύτερο είναι ότι με το όνομα του Ιησού Χριστού φεύγουν. Δια νηστείας και προσευχής. Όλοι εξωστρακίζονται. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Και αν είναι μερικοί πείσμονες και αθίστανται, σημαίνει πως είναι αξιωματική και μεγάλα δαιμόνια. Οπότε εμείς αυξάνουμε την νηστεία και την προσευχή και μένουμε εκεί επί τόπου. Δεν το κουνούμε κι εμείς. Αυξάνουμε την νηστεία και την προσευχή. Είναι θέμα χρόνου η άσκηση. Θα φύγει και αυτός. Ένας γέροντας λέει που έδειξε το δαιμόνιο και δεν έφυγε, του λέει: καλά, κάτσε εδώ να ακούσει την ευχή. Δηλαδή, τι να κάνουμε, να έχουμε πάρει όλα. Κύριε, σε ευχαριστώ. Σκάσε, σκάσε, ρε. Είπαμε να κάνεις λίγο ησυχία, άμα φύγει, είπαμε. Εγώ σου είπα να φύγει. Σε εξορκίζω δεν φεύγει. Αφού δεν είναι, κάτσε. Τώρα βούλεσε το. Ποιος θα σκάσει, εγώ έτσι τι θα γίνει. Βλέπετε είναι κοφτές οι απαντές, οι σκιωμές. Γιατί γι' αυτό βλέπετε και εμείς πολλές φορές προτιμούμε να σκάσε. Ενώ το ορθόδοξο είναι σιώπησο. Πάψε. Σκάσε. Εμείς τι λέμε, προσέξτε τις διατυπώσεις, είναι πιστά αντίγραφα. Λέμε γεια σου, στην υγεία σου, δηλαδή να υγιένεις, δεν είναι. Συντιμήσεις γεια σου, δεν είναι.
Δεν είναι ο θεατής μας γεια σου, να υγιένεις ψυχικά και σωματικά διαμετανοίας και να ζώζεις. Αυτό το γεια σου. Ο διάβολος δεν λέει γεια σου, λέει χάσου. Άι κολάσου δεν λέει. Άι στο διάβολο που λένε. Άι κολάσου. Λέει χάσου. Δεν λέει ποτέ γεια σου. Δηλαδή να έχεις καλή υγεία, μετανοίας, ψυχής και σώματος, να πας και στον παράδεισο. Δεν δίνει ευχές, κατάρες δεν είναι. Χάσου. Τι κάνεις, χαμένε. Δηλαδή υποψήφια της κολάσεως. Αυτές οι διατυπώσεις φαίνονται απλές ή τέλος πάντων μάγκικες ή τέλος πάντων χαμηλού επίπεδος, δεν είναι, αλλά τις χρησιμοποιούν οι δαίμονες. Και καταχρηστικώς χρησιμοποιούν από τους Ορθοδόξους. Δηλαδή τα δανείζονται οι άνθρωποι εν αγνία και τελικά οι εχθροί ακούνε να διατυπώνουν οι άνθρωποι προτάσεις που λέγουν και οι ίδιοι. Και δεν συμφέρει. Είναι πάρα πολύ λεπτό το θέμα. Πάντως ο Χριστός μας, ο Χριστός μας, ποιος άλλο Δημητρή, ο Χριστός μας πάντοτε σε αυτές τις εμφανίσεις του, επειδή οι άνθρωποι φοβούνται, επειδή πρώτη φορά βλέπουν κάτι τέτοιο, τους αφαιρεί αμέσως το φόβο. Θα αρσείτε εγώ εμείς, μη φοβήστε. Και με το μη φοβήστε αφαιρέθηκε ο φόβος και επανήλθε η γαλήνη στην καρδιά τους και σταμάτησε το χτυποκάρδιος. Εάν θα πει ο εχθρός εγώ εμείς μη φοβήστε, θα πεθάνουμε το φόβο μας. Δεν μπορεί να αφαιρέσει το φόβο, προσθέτει το φόβο. Και έτσι λοιπόν είναι υποχρεωμένος να μην ομιλήσει ο εχθρός. Και μη ομιλώντας ο εχθρός αυξάνει ο φόβος σου και από το συνεχόμενο φόβο που δεν μπορεί να σταματήσει καταλαβαίνεις πως ο εμφανιστής δεν είναι Χριστός και Άγιος, αλλά εχθρός. Ό,τι σου λούπει και σχήμα και να έχει. Χριστός είναι, Παναγία είναι, Άγγελος είναι, Άγιος είναι, Γέροντας είναι, Γερόνισσα είναι, όποιος και να είναι αγαπημένο πρόσωπο και τα λοιπά, ακόμη και αποθαμένο, ακόμη και τη μαμά σου μπορεί να εμφανιστεί. Να πάρει και τον παπά σου, και τον αδελφό σου, και την παππού σου, και την γιαγιά σου, και τη θεία σου, και τον πνευματικό σου πατέρα αν έχει πεθάνει. Όλες οι μορφές. Όλες οι μορφές της παίρνει, εδώ του Χριστού και της Παναγίας παίρνει. Η απάντηση είναι ότι δεν θέλουμε να δούμε τέτοια πράγματα στη ζωή μας, να λείψουμε αυτά, δεν είναι. Λοιπόν, με την καταφρόνηση είναι μια κατασφάλιση όλων ημών από την αρχή. Δεύτερον, όταν είναι από τον Θεό θα επαναληφθεί, θα επαναληφθεί, θα επαναληφθεί και το θα καταλάβουν πως είναι από τον Θεό. Και τρίτον, ότι θα επαναληφθεί και σε άλλους το αυτό. Οπότε, διαστόματος δυο και τριών αμαρτιών θα σταθεί πανρήμα, όπως είπε ο Κύριος στον Ευαγγελίο. Και τότε καταλαβαίνουμε πια σε κοινή συνισταμένη πως αυτό που γίνεται, αυτό που φαίνεται και βλέπετε, ότι το βλέπουν και άλλοι, επομένως είναι από τον Θεό το όραμα. Τι θα έλεγε Δημήτρη. Πριν, γιατί τους δίνεται η εξουσία να κάνουν για τα όραμα. Ποια. Γιατί τους δίνεται η εξουσία σε αυτά τα σημεία. Όχι, οι άνθρωποι σκέπτονται να κάνουν μερικές ζημίες σε αυτά τα σημεία, και οι εχθροί απλώς δεν τα έχουν εντοπίσει οι εχθροί, οι δαίμονες σε αυτά τα σημεία, αλλά όπου έγινε το γεγονός, εκεί. Δηλαδή κάποιος στραγγάλισε, κάποιος έπνιξε μέσα σε ένα πύργο κάποιον άνθρωπο, δικαίως ή αδίκως. Εκείνος ο πύργος λέγεται πια στοιχειωμένος πύργος, κατοικούν δαίμονες. Αν θα πάει κανείς να κοιμηθεί μόνος του, θα έχουν πρόβλημα. Θα κουνούνται οι κορνίζες, οι εικόνες, θα ανοίγουν οι πόρτες ανάποδα. Στους μάρτυρες όμως συμβαίνει εντελώς το τέτοιο. Ποιο. Άμα στον τόπο που σφαγιάστηκαν, ναι, μαρτυρήσανε, αγιάζεται. Και είναι. Και δαιμόνια να είναι φεύγουνε. Εκεί είναι μια μόνιμη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Οι άνθρωποι τους δίνουν το δικαίωμα. Δηλαδή και οι άνθρωποι που σφαγιάζονται και πια που να δείτε, πρέπει να. Πολύ σπάνια. Πρέπει να έχει ειδική παραχώρηση από τους τόπους. Συνήθως φοβίζει. Και αυτό είναι μεγάλη νίκη του εχθρού, ικανοποίηση. Δηλαδή να φοβηθείς και να τρέμεις, να τα παραδώσεις όλα, να σταματήσεις αυτό που κάνεις αν είναι πνευματικό εγώ ή προσευχή και να περιμένεις τη λογική τοποθέτηση. Δηλαδή να ειδοποιήσω κάποιον, την αστυνομία,
κάποιον άλλο, να παρηγορηθώ, θέλει κανείς να δώσει μόνος τη μάχη. Αυτά δεν συμβαίνουν πάντοτε, πάντοτε και κάθε τόσο. Μπορεί να είναι και άπαξη ζωή, δηλαδή όταν είναι σε πίεση με εξετάσεις, να περάσει λίγο σε μια τράπεζα, σε γίνω να αριστεύσουμε. Αν δεν αφήνουμε εξετάσεις. Μπορεί να είναι εξετάσεις και πρώτη φορά, δεν είναι και άπαξη. Λοιπόν, να πετύχουμε. Όχι είναι δεκά, το μαντώ. Αλλά οι εμπειρίες είναι μετά πολύ μεγάλες μετά τα αποτελέσματα. Αν έχουμε και νίκες, η εμπειρία είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Είναι πλούτος. Σαν να έχει κάνει μια γεννήτρια και βγάζει νερό και βγάζει και τελειώνει. Έτσι είναι η εμπειρία. Δεν τελειώνει. Υπάρχουν άτομα που λένε, ας πούμε, συνάντησα εδώ, συνάντησα εκεί, είδα πιο πέρα, άκουσα, ξέρω εγώ τι και τέτοια. Γιατί εμφανίζεται συνέχεια, όχι στο ίδιο μέρος, αλλά στο ίδιο άτομο. Προτιμήσεις τον νεκρό. Βέβαια, μερικοί που μεταλαμβαδεύουν και επαναλαμβάνουν και λέγουν, είναι και λίγο υπερβολές. Από το φόβο τους, μερικοί αδραγήσαν με πολύ υπογράμμα και χωρίς να κατηγορούν, καθώς τα μεταφράζουν, τα διωγκώνουν και τα προεμηνεύουν. Έχει πρόβλημα. Πάνω στο πρώτο είναι ότι δεν πρέπει να υπάρξει φόβος. Δηλός ή θρασίδηλος, εκτός παραδείσου, έξω η δειλή. Λοιπόν, υπάρχει δειλία και φόβος όταν αυτός είναι αή παρών και πανταχού πλερών, διότι όλα γίνονται εντός του Χριστού, εντός της απανταχού παρουσίας του Κύριου. Επομένως, όταν κάνεις χάσει την αίσθηση της απανταχού παρουσίας του Χριστού, έχει την αίσθηση του εχθρού και φοβάται. Και δεν φοβάσαι το Χριστό που είναι συνεχώς παρόν. Και φοβάσαι κάποιους ο οποίος εμφανίζεται και τώρα και μετά απειλείται. Διότι δεν έχεις την αίσθηση της απανταχού παρουσίας του Κυρίου σου. Έτσι δεν είναι. Υπάρχει το γιο που το βράδυ δεν βγαίνει και προχωρήσει. Υπήρξε ένα βιβλίο που λέγονται τα Κεραμιανά. Το έχετε διαβάσει. Επίσης ιστορία αυτό το βιβλίο, ανεπανάληπτο. Και διηγείται πως σε ένα χωριό στην Κρήτη είχαν γίνει τόσοι πολλοί εξοργισμοί και είχαν πάρει εξουσία τα δαιμόνια για κάποιο αμάρτημα που είχε γίνει και η Ρωσιλία και μετά για πόσα χρόνια θα λειτουργούσαν τους μετέπειτα ανθρώπους οι δαίμονες. Τώρα βέβαια έχει εξαιρετική αυτό το βιβλίο, αλλά αν το έχετε υπόψη σας, το Κεραμιανά λέγονται. Είναι πολύ σημαντικό βιβλίο. Είναι μια δαιμονολογία δηλαδή, μια αναφορά και έκθεση στους εχθρούς με πλούσια εμπειρία στο θέμα. Και είναι ίσως και σπάνιο το είδος. Τέτοιο βιβλίο δεν έχει ξαναβγεί και επειδή φαίνεται έκανε και εχθρό και στον εχθρό ζημιά, αλλά σύντομα έτσι. Εμείς δεν καλούμεθα να βαδίσουμε υπό των κυμάτων, αλλά να βαδίσουμε πάνω από τα πάθη. Να υπτάμεθα. Γιατί ένας που βαδίζει επί των κυμάτων έχει μηδενικό το βάρος του σώματος. Και ένας που βαδίζει επί των παθών έχει μηδενικό το βάρος του πάθους. Εκεί καλούμεθα να φτάσουμε. Όχι επί των ανθράκων να βαδίζουμε και να γίνουμε αναστενάριδες. Γιατί ξέρετε, νύχτα μέρα μετά να στενάζουμε τον υπόλοιπο να αναστενάζουμε. Μέχρι την επόμενη μέρα που θα κάνουμε την επίδειξη και το σώμα και μετά ξύλο από τα δαιμόνια, να είναι λέει. Να μην μαρτυρήσουμε ότι με τη βοήθεια του πειρασμού γίνονται όλα αυτά και όχι δίθεν των ιερών εικόνων που κρατούν στα χέρια μας. Μερικοί δεν αντέχουν τα βαθαστήρια και τα ξύλα και το μαρτυρούν και ό,τι βγει. Εάν εμφανιστεί αυτό, υπάρχει κάποια ηθική, τι είπατε, να πεις εκείνη την ώρα ή... Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν. Μόνο αυτό.
Γέροντα, να ρωτήσω λίγο. Στις μέρες μας γίνεται πολύ λόγος για τον Αντίχριστο. Με την ευκαιρία και των πλημμυρών που έγινε στην Ευρώπη και λοιπά, που πλησιάζουν οι μέρες με τις εμφάνισεις του. Όχι, δεν μπορούμε να πούμε ότι θα πλησιάσουν οι μέρες της προσωπικής του εμφανίας, ακόμα και τώρα. Έχουμε ακόμα να ακολουθήσουμε κι άλλα διαστήματα, χρονικά. Πρώτα-πρώτα, πρακτικά το λέω, δεν είναι. Όταν θα ενωθούν όλοι οι Ήπειροι και τα κράτη και θα πλησιάζει να γίνει ένα κράτος παγκόσμιο, πια δεν είναι. Δηλαδή, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν γίνει, φανταστείτε τώρα πώς πάει να ενωθεί η Ευρώπη, δεν είναι. Να ενωθεί όλη η Ευρώπη, όλα τα κράτη-μέλη. Και η Ρωσία και η Ασία, η Ευρώπη και η Ασία και η Αυστραλία και η Αφρική και η Αμερική. Τότε θα πλησιάζει το τέλος, διότι αυτός ο τύπος, ο εχθρός, θα πρέπει να κυβερνήσει όλο τον κόσμο σαν ένα σπίτι. Αλλά τώρα είναι πολύ λογικό ότι δεν μπορούν μερικά κράτη και έθνη να ενωθούν. Μπορούν. Δεν γίνεται. Λόγω χάρη, οι Εβραίοι μου σάραβε δεν ταιριάζουν καθόλου. Δυο δημόνια μεταξύ τους δεν συμφωνούν. Από το βάθος πάλι η Κίνα και η Ινδία έχουν άλλα δαιμόνια. Δεν ταιριάζουν όλα αυτά μαζί στο θέμα της θρησκείας. Όταν όμως θα φτάσει εκείνο τον χρόνο, επειδή θα είναι το πλήρωμα του χρόνου, τότε τα δαιμόνια θα σαν να υποχωρήσουν όλα μαζί, προκειμένου να φύγει και να προβληθεί ο Αντίχριστος. Αλλά το πιο σημαντικό στα θέματα αυτά τα αντιχριστολογικά είναι ότι εφόσον πλησιάζουν οι ημέρες και τα χρόνια να πει ο Χριστός μας, φυσικά να πει και ο εχθρός, αλλά ο Χριστός μας να είμαστε πανέφυγοι. Και έτσι λοιπόν αμέσως το κάνουμε χριστοκεντρικό το θέμα και όχι αντιχριστολογικό. Δηλαδή, φανταστείτε να μιλάμε τώρα συνέχεια, θα πει ο διάβολος, θα πει ο Αντίχριστος. Τι θα κάνει εδώ ο Αντίχριστος, δηλαδή πάει και ο Χριστός στην άκρη, πάει και η Παναγία, δεν υπάρχει τίποτα, φόβος και τρόμος, απελπισία και απογοήτευση. Αφοντάρουμε όλοι μαζί. Προς τα εκεί γίνεται η αίσθηση, δεν είναι. Τώρα όμως λοιπόν που πλησιάζουν τα χρόνια του Βίτου Αντιχρίστου και πιστεύουν ότι ο Χριστός μας, αυτός ξαφνίστηκε και χάθηκε. Όπως ανατέλει ο Όλης και πριν ακόμη βγει, τα άστρα ήδη έχουν για την υπερβάλλωση αυτή τη θυσία. Που μάλλον και ανατείλει ή να μεσουρανίσει. Λοιπόν, εφόσον το κέντρο όλο της Αποκαλύψεως είναι ο Χριστός και η Ορθοδοξία, με αυτό ασχολούμαστε. Δηλαδή, πλησιάζει την αυτή ο Χριστός. Τι θα κάνουμε? Βέβαια, προηγουμένως είπαμε, πλησιάζει την αυτή και ο Ιησούς, δεν θα κάνουμε, αλλά με το λίγο να έχει και ο Χριστός. Δεν θα μείνουμε τώρα εμείς να κολλήσουμε στον Αντίχριστο, αλλά στον Χριστό, ο οποίος ακολουθεί μετά από αυτό. Όταν αστράψουμε, μετά από λίγο θα καλωδέσει και μπροντί, αλλά αυτά γίνονται ταυτόχρονα. Έτσι δεν είναι, λόγω της αποστάσεως γίνονται. Πάντως το ένα διαδέχεται το άλλο. Και θα εμφανιστούν τις μέρες εκείνες και κάποιοι προφήτες. Προφήτες Ηλίας και προφήτες Ενόχου. Κάπου διάβασα ότι θα εμφανιστεί και ο Ιωάννης και το Αγνώμη. Αν θέλει ο Κύριος να το στείλει, έχει ευλογία. Είναι τόσο απλά τα πράγματα που δεν θα καθίσουν οι πατέρες να μαλώνουν ποιος θα έρθει και πότε και τι αυτό, γιατί αυτά είναι η δουλειά του Κυρίου. Δηλαδή ο Χριστός μας έχει κάνει το πρόγραμμα, έτσι δεν είναι. Εμείς μπορεί να υπάρχουμε, μπορεί να μην υπάρχουμε. Τώρα εμείς γιατί να χαλάμε τις καρδιές μας και κάτι που δεν ξέρουμε από τι θα εξυπηρετούσε. Και αυτό που να δει μετά από τόσα χρόνια. Όπως ένας ήθελε να ζήσουν εδώ τη δευτερά παρουσία. Να κάθομαι σε μια πολυθρόνα που βλέπει κανείς ένα έργο. Και να... Αυτή είναι η αντίληψη. Όπως τώρα ο Θεός τον πήρε όμως από τη ζωή. Θα τα δει από τον άλλο.
για να μου επιτρέπετε μια ερώτηση, αλλά σχετικά με άλλο θέμα. Πολλοί ορθόδοξοι νέοι σκέφτονται να γίνονται καλόγεροι. Μήπως έχετε μια συμβουλή να δώσετε. Πολλοί ορθόδοξοι. Πολλοί ορθόδοξοι νέοι θέλουν να γίνονται μοναχοί. Μήπως έχετε καμία συμβουλή να δώσετε σε υποψήφιους μοναχούς. Δεν θα εκλείψει αυτή η ευλογημένη παράδοση και συνήθεια και από τον ελληνικό λαό και γενικώς από τον ορθόδοξο λαό. Δηλαδή αυτό το φυτρό, το φυτό πάντοτε θα παράγεται στην Εκκλησία. Να θέλουν πολύ να γίνουν μοναχοί και μοναχές έξω. Βλέπετε, τα γενική αμαστήρια πληθύθηκαν πάρα πολύ. Το εξωτερικό πάρα πολύ. Και καρποφορούν και έχουν πολύ πνευματικότητα και μεγάλη πρόοδο. Πολλές κοπέλες θέλουν να γίνουν μοναχές πάσης ηλικίας. Άλλες από μωρά και άλλες σε μεγάλη ηλικία. Όποτε θέλω σας καλέσει. Και επίσης πάρα πολλοί νέοι θέλουν να διακονήσουν τον Χριστό γιατί πιστεύουν πως έτσι θα προσφέρουν περισσότερα. Είναι μια προσωπική κλίση και ένα προσωπικό χάρισμα. Ο άλλος που δεν το έχει δεν μπορεί να το καταλάβει. Δεν κατηγορείται, ούτε θεωρείται πως είναι κατώτερος β' κατηγορίας. Είναι διαφορετικό το χάρισμα. Ο Θεός θέλει όλοι να συντηρούνται, διότι όλοι εκ της οικογένειας εξήλθαν. Έτσι δεν είναι. Αν δεν υπήρχε οικογένεια στον πατρός και της μητρός, εμείς δεν θα ήμασταν ούτε στη ζωή ούτε να μιλάμε. Λοιπόν, είναι ανώτερη οικογένεια από το κύτταρο, γιατί αυτό διασφαλίζει τη ζωή όλων και εμπλουτίζει τα τάξη όλων. Έτσι δεν είναι. Από εκεί και μετά όμως, ο καθένας που αφήσει το είναι, μετά παίρνει μια προσωπική σχέση με τον Χριστό. Όταν μεγαλώσει και μισθώσει. Γιατί ο Χριστός περιμένει να μεγαλώσεις. Δεν σου βάλει ορμόνες και τα λοιπά προημίου, δεν είναι έτσι. Και η χρονική περίοδος πρέπει να είναι κατάλληλη. Και τότε συνεργάζεται πλήρως ο Χριστός. Ώστε για οτιδήποτε θα πούμε και θα κάνουμε να είμαστε υπόλογοι και υπεύθυνοι των πράξεών μας. Λοιπόν, αυτή η καλή παράδοση και στις ημέρες μας υπάρχει. Και αυτό το οποίο κανείς μπορεί να πει από τα πολλά είναι ότι θα πρέπει κανείς έξυπνα και ευέλικτα και σύντομα να πάρει αυτή την απόφαση για να μην αφήσει που λέμε να κρυώσει αυτή η κατάσταση, γιατί είναι όπως το σίδερο που το έχεις πυρακτώσει και το βγάζεις λίγο από την πιέρα. Εκρατάει κάπως, όχι δεν είναι, ανάλογα με την πυράκτωση του, αλλά αμέσως αρχίζουμε και κατεβάζουμε τα μέσα, δεν είναι. Κρυώνει, κάποτε άμα κατηλήσει επιστροφή μετά δεν μπορεί πάλι. Θέλει από την αρχή τελείως να θερμαθεί. Και όταν είναι από τον Θεό, τελικά τελεσφορεί και γίνεται. Διαφορετικά προκύπτουν πολλά εμπόδια. Όταν βρίσκει εμπόδια κάποιος, δηλαδή, αυτός έκανε ότι δεν είναι εκ του Θεού. Είναι από τον Θεό. Αλλά μερικές φορές ο ίδιος ο Χριστός αφήνει κάτι προσκόμματα από πολύ στοργή και αγάπη για να καταλάβουν πως δεν είναι τα λιμάτα. Πάνω ότι το εμπόδιο δεν είναι με την κακή την έννοια, είναι και με την καλή την έννοια. Ας πούμε, λόγω χάρη, έχεις πρόβλημα με τους πνεύμονά σου. Ζητάς από τον Θεό να σε κάνει καλά στα πνευμόνια. Και λέει ο Θεός, θα σε κάνω καλά εφόσον επιμένεις, θα σου δώσω αρρώστια και θα στα νεφρά. Ή όχι, να λείψεις. Ή το ένα ή το άλλο. Διάλεξε. Δεν διαλέγω τίποτα. Σταματάω να προσεύχομαι και να ζητάω. Κάνει ό,τι θέλεις εμένα. Να ευλογημένο. Τι λέει και πάμε, δεν είναι. Λέει να υποφέρεις εδώ και πέρα. Να είναι ευλογημένο. Τελείωσε το θέμα. Δεν θα αποφύγουμε κάτι που ο ίδιος ο Θεός φύτευσε και το έβαλε σε εμάς, γιατί είναι πάρα πολύ εντάξει επιτευμένο, πολύ σωστά και δίκαιο και έχουμε και μισθό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κάποιος γεννήθηκε τετραπληγικός και δεν ευάλισε ποτέ.
αμέσως οι άγγελοι που τον, μετά το βαπτισμά του που τον πλησιάσανε, επειδή ξέραμε από την μήνους πώς θα ζήσει περίπου σε όλα τα θέματα, και τον πλησιάσανε και του είχαν κάποιοι μάτους που ένας τέτοιος άνθρωπος λοιπόν έχει τόσο καθαρότητα και τόσο ταπείνωση και το ακατάκριτο, ούτε να γουγγίζει ούτε τίποτε. Και ενώ μεγάλωνε και δεν εργαζόταν, οι άγγελοι λέγανε πως το διακόνημα που κάνει στην εργασία, λέει, της υπομονής της αγωγής του, του με δίνει πολύ μεγάλο μισθό. Λίρες, χρυσές, πολλά κρίματα, πνευματικά μάστη, κατευθείαν. Και να είναι κανείς ακινήτως, που θέσει το μόνο. Αυτά τα λίγα. Πάντως, στα θέματα τα εσχατολογικά, όταν το κέντρο είναι ο Χριστός και η Εκκλησία Του, όλα παίρνουν την πιο σωστή και τέλεια θέση. Διαφορετικά είναι σαν να είμαστε προβολείς και κήρυκες του εχθρού. Λέω στο εννοούμε, αλλά τελικά επειδή αυτός έχει το πρώτο λόγο, φαίνεται, έστω και έστω, τι είναι η χαρά. Να μην του δώσουμε έστω και τίποτα.